Αγγλοσάξονας, έφτιαξε το χάρτη της Ευρώπης βάσει του DNA των λαών. Δηλαδή, ποιοι είναι οι λαοί που είναι όμοιοι βάσει του DNA. Και τι βρήκε. Βάζει όλη την Ελλάδα και όλη την Τουρκία στο ίδιο DNA, το ίδιο χρώμα. Είμαστε οι Έλληνες και οι Τούρκοι, είμαστε ο ίδιος λαός. Δεν είναι, στο DNA. Άλλο ότι έχουμε δύο θρησκείες και δύο γλώσσες. Οι καλύτεροι Έλληνες είναι οι Τούρκοι. Οι καλύτεροι Έλληνες είναι οι Τούρκοι. Τι λες παιδί μου, τους είχαν σαν τη μαύρη ράτσα. Οι Έλληνες δεν ήταν, δεν τους εκτιμούσαν τους Έλληνες. Τους λέγανε greasy Greeks, παλιοέλληνες, worthless Greeks. Εντάξει. Αυτά που μας έκαναν αυτήν εδώ, περισσότερο το χωριό μας, Χιλιόδεντρο, Τσάκωνη, ήταν χειρότερα από τους Τούρκους. Και μας αράσιγαμε εμείς. Πεινάσμε, λιτσάσμε, τα μόρα μου επέθαναν σαν πείνας. Και τι κατάλαβαμε. Δώσαμε στην Ελλάδα, αν το έβριξαμε. Του τα φεζούμπα. Αγάπη μας. Αλλά... Τώρα μου με ρωτήσεις και μου πεις από πού είσαι, δεν θα σου πω ότι είμαι από τη Μυτιλήνη. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι από τη Μυτιλήνη. Θα σου πω ότι είμαι Μικρασιάτισσα. Όχι μόνο εγώ. Το έχω μεταφέρει και στα παιδιά μου. Η μία η κόρη μου είναι 33 χρονών και άλλη είναι 26. Και προπαντός η μικρή τη ρωτάνε από πού είσαι και λέει από τη Μικρασία. Μου λέει από τον πατέρα σου και από τη μαμά σου. Και από τον πατέρα μου και από τη μαμά μου. Και όχι μόνο από τον πατέρα μου και από τη μαμά μου. Καλησπέρα, καλά είσαι. Εγώ ακούω Μεχμέτ, έρθα στην Μπούρσαν. Είμαι δέσκαλος, ασυντραπεζούνταν είμαι, αλλά στην Μπούρσαν ζω. Τραπεζούντα, έχετε την προφορά της τραπεζούντα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό. Είχα κάποιο λάθο ψεύδο με ρωμαϊκά συγγενωμένα. Με τρίτον δήλωσαν, δόρθον δήλωσαν, στο σχολείο είναι μαθαμένο. Στο σχολείο. Ναι, στο σχολείο. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Χάρηκα. Ναι. Έναν παιδί έχετε, ίσω στην Ελλάδα αν στέκ. Ένα παιδί στη Λάρισα. Άντρα και γυναίκα είστε, ναι. Ναι, ναι, ναι. 50 χρόνια είμαστε. Καλό είναι το Ζήμο Συμποζιά ήταν. Εγώ είμαι γεννημένη εδώ. Ω, αδάκα γεννάθες. Εδώ, ναι, εδώ γεννήθηκε. Ο παππούδες, ο παππούδες. Εκείνος είναι από την Κωνσταντινούπολη. Αμα από την Κωνσταντινούπολη θα μας δείτε. Εμείς δεν είμαστε στην τραπεζούνα, ναι, ξέρω με. Ξέρω, εμείς είμαστε και συμπέντες. Εγώ λόγιξα, αδάκες είναι άλλο Ρωμαίοι. Ο πρώτος πρόσφυγες που καταφθάνουν στην Ελλάδα οριστικά πια είναι οι πρόσφυγες οι Έλληνες του Καυκάσου που εκπατρίζονται από το ΚΑΡΣ, περιπλανώνται μέσα στην υποεμφύλιο πόλεμο Ρωσία και έρχονται στην Ελλάδα, στη Μακεδονία. Οι Βενιζελικοί έχουν ένα ελκυστικό πρόγραμμα. Τα μεγάλα τσιφλίκια των μουσουλμάνων τα απαλωτριώνουν, εγκαθιστούν εκεί Καυκασίους. Όταν ο Κούναρης θα πάρει την εξουσία, εκδιώκει τους Καυκασίους, τους Έλληνες Καυκασίους, και έχουμε πραγματικά απαράδεκτες σκηνές εξαφλίωσης των νέων αυτών προσφύγων πριν την Μικρασιατική καταστροφή από τις ομάδες αυτές. Ο ένας από ο φανατικότερος γουναρικός, θα λέγαμε, πολιτευτής της Μακεδονίας είναι ο Σπύρος Βοτζαμάνης, που το αργότερα θα κάνει και τη Μακεδονική Ένωση με βασικό σύνθημα «Έξω οι πρόσφυγες από τη Μακεδονία». Και έτσι θα υπάρχει και το 14-15% των ψήφων. What is it like to live in Greece? Not that good. How come? Well, you see here the sound, the sea and the relaxed life, but the truth is far away from this. We have huge economical problems, we don't have education system, we don't have health system. Everything is corruption. When people think about Greece, they think about windmills and dog keys and Mykonos and minority Greeks who experience that side of Greece. Greece is chaos. Anyone who's lived in Greece will tell you that, especially people who've lived in Athens. Greeks live in concrete jungles with high, high summer temperatures, very expensive electricity. Είναι γεγονός ότι από το Γοργοπόταμο και μετά και σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, αλλεπάλληλες ήταν οι συγκρούσεις ανάμεσα στον Ελλάς και τον Έδες, παρόλο που μεσολαβούσαν και διαστήματα αμοιβαίας ανοχής ή ακόμα και συνεργασίας. Τον Οκτώβριο του 1943, που εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο οργανώσεις, ο Ζέρβας, για να εξασφαλίσει τα νότα του, δεν αρκέστηκε στην ενίσχυση και υποστήριξη των Εγγλέζων, αλλά ανταποκρίθηκε τελικά και στις βολιδοσκοπήσεις που του έγιναν από τους Γερμανούς για μια συνεργασία κατά του Ελλάς. Το γεγονός αυτό
για το οποίο μας μιλάει ο διευθυντής του δεύτερου γραφείου της πρώτης ερηνής μεραρχίας Εντελβάης, Καρλ Χάιντς Ρότφουξ, έμεινε κρυφό από την τεράστια πλειοψηφία των ανταρτών και των στελεχών του ΕΔΕΣ, χάρη στις προφυλάξεις που πήρε ο Ζέρβας. Bei diesem relativ unklaren Feindbild ergab sich für uns praktisch die Notwendigkeit, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, Kontakte mit den Gruppen zu suchen, die letztlich unserem politischen Ziel nicht so fern standen als die kommunistischen Gruppen. Durch Einschaltung des Herrn Bickel vom Internationalen Roten Kreuz wurden Verbindungen aufgenommen mit General Servas und seiner EDS-Gruppe, die nachdem das 22. Gebirgs-AK unter Leitung von General der Gebirgsturm Hubert Lanz das Kommando in diesem Raum übernommen hatten, wurden diese Kontakte weiter ausgebaut. Es wurde letztlich angestrebt, die von den nationalen Gruppen besetzten Räume möglichst zu neutralisieren, um militärische Schwerpunkte gegen die rote EAM-ELAS-Gruppe bilden zu können. Es handelte sich weiter darum, den küstennahen Raum möglichst von Gruppen freizuhalten, die einer alliierten Landung hätten Vorteile bieten können. Im November wurden wir herausgezogen, sodass all das, was sich vom November 43 bis Mitte 1944 abspielte, für mich nicht überschaubar ist. Ich weiß jedenfalls, dass das 22 AK die angelaufenen Kontakte weiter ausbaute, die letztlich, wenn auch nicht zur Einstellung von Kampfhandlungen, so doch zu einer Neutralisierung weiter Räume führte. Στο διάστημα της απουσίας του Ρότφουξ από την Ελλάδα και συγκεκριμένα το Φλεβάρι του 1944, όπως προκύπτει από αρκετούς φακέλους των γερμανικών αρχείων και ιδίως από το φάκελο 59644-3, οι επαφές με τον Ζέρβα κατέληξαν σε μια συμφωνία κυρίων που προέβλεπε: πρώτο, σιωπηρία και χειρία μέχρι νεωτέρων. Δεύτερο, ανταλλαγή μερικών πληροφοριών για το ΕΑΜ, ιδιαίτερα πριν από τις επιχειρήσεις των δύο πλευρών, και σε περίπτωση περαιτέρω αποθήσεως των δυνάμεων του Ζέρβα, γερμανική υποστήριξη κατά του Ελλάς. Και τέλος, απόλυτη εχεμήθεια για να μην διακινδυνεύσει ο Ζέρβα στο συμμαχικό ανεφοδιασμό. Oder ich will besser sagen, nach unserer Rückkehr konnte ich das eindeutig feststellen. Weiterhin ist mir bekannt, dass als das 22. Gebirgs-AK den nordgriechischen Raum räumte, alles getan wurde, um zu verhindern, dass zurückgelassenes Material in die Hände der Partisanen, der roten Partisanengruppe fiel. Und so war es nicht zu erstaunen, dass insoweit auch Waffen und Munition an die EDS abgegeben wurde. We hear in Athens with drugs everywhere, crime everywhere. So what I'm hoping is, because it's so city and so central, that there's enough street lights that all the grime comes out and all the scary stuff comes out, but there's still enough light that we have a good shot, right? In the middle of that suburb is a place called Amunya Square. That's a gathering point, but all around that square and all the streets is the hive of Athens criminal activities. Am I concerned with going to Amunya? No, I'm not. I'm not whatsoever. It's a place where thieving, drug addiction, that type of stuff is rampant. If you go to the right place at the right time, the streets are full of like zombies, people overdosing, people going through rubbish bins.
σου μιλάει ονείβο. Όλα σου τα λέω, τίποτα δεν κρύβω. Πολύ με υποτίμησες, εγώ μονάχα λίγο. Σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο. Να με βάσω σαν κι εσένα πιο πολύ το καβάλω. Να πετάξω καπέλα και το ράπισιμό μου. Και να αλλάξω τη ζωή και το θέσιμό μου. Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα. Κάποιος για να μας πει να πάμε πιο πίσω. Έχουμε το δικαίωμα να είμαστε μπροστά, να διεκδικούμε την ημέρα μας. Και να μας πούνε να πάμε πιο πίσω, ναι, αντέδρασα και ανέβηκα πάνω στο μνημείο. Ανέβηκα, ναι. Γιατί φωνάζει Ελλάδα-Ρωσία, ομοφοβία? Γιατί η Ελλάδα είναι το ίδιο τρανσφοβική και ρατσιστική όπως και η Ρωσία. Πάνε να κάνουν σχέσεις με τη Ρωσία τη στιγμή που κακοποιούμαστε εδώ πέρα όλη η ελληνική κοινότητα, όπως εδώ έτσι και στη Ρωσία. Δεν έχουν το δικαίωμα να κακοποιούν τα παιδιά και να τους λένε να πάνε πίσω. And Greece has become the first country in the European Union to introduce a 6-day working week for some businesses. The measure applies to firms that provide 24/7 services or those experiencing an extraordinary workload. Greece's pro-business government calls the regulation worker-friendly, but it's sparking outrage amongst trade unions, and people on the street don't like it either. If your employer says, this is it, take it or leave it, you can't do anything about it. This is Greece. We're going back to earlier decades. This law has nothing to offer. It will not solve the problem of businesses that don't have enough staff. The World Health Organization says a 40-hour week is already too much. In other European countries, the workload is decreasing. The 6-day week is unacceptable. We should not let it be imposed. Journalist Anthi Karasava joins us from Athens. Welcome to DW. On paper, Greece's economic growth is sound. It's above the Eurozone average. So how is the government justifying this move? Well, actually, this is somewhat of a paradox because companies across the globe are actually toying with the idea of actually limiting and shortening work hours and working weeks. But the government here says that it's introducing this new labor scheme of a 48-hour working week to boost productivity, as it calls it. And this because of Greece's shrinking population and ailing, woefully bad demographics, and B, because of a severe shortage in skilled workers. Greece has been facing a terrible decline in its demographics. The Prime Minister has called it a ticking time bomb, in fact. What has simply exacerbated the situation in recent years has been a massive flight. Around 500,000 skilled, young, well-educated Greeks who fled the country at the height of a financial crisis here, a decade-long crisis. And the government has not been able to woo them back. So this is how it's ultimately justifying the reason for going ahead with this scheme. And what are experts saying about this? Because it seems just ridiculous that okay, we have a shrinking population and fewer skilled workers, so we'll make the few that we have work harder rather than attracting more back to the country. Absolutely. Well, there have been trials and tested runs of four-day work weeks in other parts of Europe and abroad, Germany, Japan, South Africa, for example, have tried it, and it's tested and it has proven effective. But in Greece, this has not happened. In fact, There is no substantive proof, and there haven't been any strong, credible, professional voices to come out and support this scheme. Any kind of professionals that I've been hearing, at least in the past few days, are labor experts from abroad, for example, in the UK, that are raising a critical eye at this scheme. So is there any support for the measure amongst people, amongst normal working people? The government must have known that this would be a hated move. It is a hated move, and it is considered a barbaric one against
you know, trade unions are called, are saying that it is effectively eroding rights that Greek workers have, and that the government effectively is playing to the hands of big money and big corporations. And it is also counterintuitive in the sense that it is allowing, for example, pensioners the right to continue working in their jobs rather than making way for fresh blood to come in. But at the same time, if the government is simply saying that if it doesn't have the skilled personnel, then this is the best that it can ultimately come up with. So it will be facing more and more opposition from locals, and there are very few right now who are actually supporting it. Thanks for talking us through that, Anthony. The fate of the Greek Jews during World War II was very grim. The entire Jewish population of Salonika, Thessaloniki, was rounded up and deported. Almost all were destined for Auschwitz. The record of Auschwitz-Birkenau shows that 48,974 Jews arrived there from northern Greece. Of these, 37,386 were immediately gassed. Hardly any of the remainder returned home. As many as 90% of the Greek Jews did not survive World War II. During the Ottoman occupation, the Greek language suffered a lot. If it wasn't for a few crazy Greek Orthodox priests daring to risk their lives and in many cases martyr, we might not be speaking Greek today in Greece. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είναι η πιο σπουδαία μορφή. Αν δεν υπήρχε αυτός, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε σήμερα ελεύθεροι, αν θα γινόταν η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι ιστορικοί αυτό μας λένε. Από την άλωση της πόλης 1453 μέχρι το 1680 που έχουμε τα πρώτα ανοιχτά δημόσια σχολεία ελληνικά, περνούν πάνω από 200 χρόνια. Η παιδεία ήταν σκοτεινή, εδιώχθη και γινόταν σε κρυφά σχολιά. Επίσης και μετά το 1680 που ανοίγουν σχολεία στην Κοζάνη, στα Γιάννενα, στο Άγιον Όρος και πάλι ανοιγοκλίνουν ανάλογα με την βούληση του τοπικού Πασά. Όταν σταματούσε το φιλοδόρημα τον Μπαχτσίση, έκλεινε και το σχολείο και τα παιδιά κλέβοντας πήγαιναν στο σπίτι. Η Αγία Φιλοθέα η Αθηναία, μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, γεννήθηκε το 1522. Συγχρόνως είμαστε σε μια εποχή που σε όλη την Ευρώπη η θέση της γυναίκας είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένη. Η Αγία Φιλοθέα αντιδρά σε αυτό και λέει δεν είναι δυνατόν να μην έχουν δικαίωμα και τα κορίτσια να μορφωθούν και ουσιαστικά είναι εκείνη που κάνει το πρώτο σχολείο για κοπέλες σε όλη την Ευρώπη και αυτό γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ελληνική γλώσσα. Θαυμάζουμε μέσα στο λόγο του ότι έλεγε κάτι φοβερό, ότι όποιος σταματήσει να μιλάει αρβανίτικα ή βλάχικα να του πάρω στις αμαρτίες επάνω μου. Επέμενε πολύ στην ελληνική γλώσσα, διότι ήξερε ότι με την ελληνική γλώσσα διατηρείται και η πίστη και η αυτοσυνειδησία των Ελλήνων. Έλεγε στις γυναίκες να βγάλετε τα χρυσαφικά σας ό,τι έχετε, να τα δώσετε, να κάνουμε το σχολείο, να βρούμε και ένα δάσκαλο για να μαθαίνουν τα ελληνόπολα ελληνικά. Έκτισα 200 σχολεία κοινά και 10 ανώτερα, δηλαδή θα λέγαμε σήμερα 200 δημοτικά ή 10 γυμνάσια και λύκεια σήμερα. Όντως υπήρξε το κρυφό σχολείο, οι μαρτυρίες είναι πολλές, η ελληνική γλώσσα διατηρήθηκε κυρίως από τον κλήρο, κυρίως με τα βιβλία της Εκκλησίας, αυτά ήταν τα σχολικά βιβλία, και έχουμε και πολύ νεότερες μαρτυρίες, ακόμη και ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, ο Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, που έγραψε απομνημονεύματα, λέει ότι στη διάρκεια που ήταν εκείνος παιδί, την παιδεία την πήραν στα χέρια τους οι ιερείς και όλα εκείνα γίνονται εγκρυπτό, έτσι λέει ακριβώς λέει, κρυφά, για τον φόβο των Τούρκων. Χωριά ολόκληρα εξισλαμίζονταν και αλλαξοπιστούσαν και πραγματικά αυτό τον πονούσε πάρα πολύ. Κατόρθωσε να σταματήσει αυτό το πράγμα και οι άνθρωποι να κρέμονται από τα χείλη του. Όταν λοιπόν τον κρεμάσανε, τότε τον βγάλαν από τα ράσα του και τον πετάξανε με μια μεγάλη πέτρα στο ποτάμι μέσα για να χαθεί το λείψανό του. Επί τρεις μέρες ψάχνανε να βρουν το λείψανο του Αγίου. Δεν το βρίσκανε. Ο παπάς του χωριού Παπαμάρκος με μια βαρκούλα μπήκε μέσα και έπλεε και βλέπει ξαφνικά το εξής θέαμα. Το λείψανο του Αγίου ορθό μέσα στο νερό. Για όλο αυτό το λόγο λοιπόν θέλανε οι Τούρκοι εδώ των Αθηνών με έναν τρόπο να τη βγάλουν από τη μέση. 2 προς 3 Οκτωβρίου, 5 Τούρκοι
πηδάνε τη μάντρα του μοναστηριού, σταματάνε τη λειτουργία, παίρνουν την Αγία Φιλοθέη, τη δένουν στο κολονάκι που υπάρχει μέσα στο ναό, τη χτυπάνε πάρα πολύ, μετά πάλι την παίρνουν και την δένουν και στην κολόνα που βρίσκεται έξω από το ναό και πάλι και εκεί συνεχίζει το μαρτύριο της Αγίας Φιλοθέης. Οι μοναχές της παίρνουν το σώμα της, μεταφέρουν το πλεγιασμένο σώμα της στην κρύπτη της Αγίας Φιλοθέης στη Φιλοθέη και μετά από 5 μήνες η Αγία Φιλοθέη υποκύπτει από τα τραύματα. Έχουμε μια αναφορά του Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Μελετίου Πηγά. Εκείνος λοιπόν αναφέρει ότι υπήρξε απαγόρευση από τον Τούρκο Πασά, γιατί και η Αίγυπτος ήταν τουρκική Οθωμανική επαρχία, να μην μιλούν οι Έλληνες ελληνικά, με απειλή να τους κόψει τις γλώσσες. Και είδε στο παζάρι 30.000 κομμένες γλώσσες Ελλήνων. Ήταν μεγάλη ελληνική παροικία. Οι Έλληνες επέμειναν να μιλούν ελληνικά, τους έκοψαν τη γλώσσα για παραδειγματισμό. Από τη μία λέμε να φέρουμε πίσω τους Έλληνες που φύγαν στο brain drain, από την άλλη όμως πρέπει να υποδεχτούμε και τους γείτονές μας. Αιγύπτιους, Τούρκους, Ρουμάνους, Σέρβους, Βούλγαρους κτλ. Σε 10 χρόνια όλοι οι Αλβανοί που έχουν έρθει από την Αλβανία θα είναι όχι Έλληνες. Μα είναι ήδη Έλληνες. Τα παιδιά τους είναι Έλληνες. Αυτό ο Παπαρηγόπουλος. Η Ελληνική Επανάσταση βάζει πολύ σωστά. Είναι καλό μάθημα. Ξέρεις, η Ελληνική Επανάσταση δεν έγινε μόνο από Έλληνες. Έγινε από Σουλιώτες. Τι ήταν οι Σουλιώτες? Αρβανίτες. Θα μου πεις, ήταν Ελληνόφωνοι. Βεβαίως ήταν, γιατί ήταν όλοι Ελληνόφωνοι. Θέλω να πω, τα ελληνικά τότε ήταν σαν τα αγγλικά σήμερα. Αλλά Αρβανίτες ήταν οι άνθρωποι. Από την Αλβανία προήλθαν οι Σουλιώτες. Ήταν οι ήρωες του Ελληνισμού. Ποιος κράτησε το Μεσολόγγι? Οι Σουλιώτες. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Σου τρέχει γνήσιο ελληνικό αίμα. Μπούρδες. Είπε, καμία σχέση. Το αίμα δεν μιλάει. Ούτε ξέρεις τι αίμα έχεις. Κανείς δεν ήξερε και μάλιστα χρησιμοποίησε και παραδείγμα.